Thank you.
Γεια σας αγαπητά αδέλφια, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί σας, έστω και με αυτόν τον εικονικό τρόπο. Ήταν μεγάλη μας χαρά πριν από 2 εβδομάδες που είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί σας σε μια κοινή συνάντηση. Χαρήκαμε που ακούσαμε από την αδελφή την Άννα και τον αδελφό τον Γιάννη τις διάφορες εμπειρίες τους και τις εμπεβάσεις του Θεού στις ζωές τους. Ξέρετε, είναι μεγάλη ευκαιρία, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες της απομόνωσης, λόγω των μέτρων, να βρισκόμαστε έστω και με αυτόν τον τρόπο ο ένας με τον άλλον και να έχουμε συναναστροφή με τα αδέλφια μας. Μακάρι σύντομα να μπορέσουμε να βρεθούμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, να μπορέσουμε να αγκαλιαστούμε και να απολαύσουμε τη φυσική παρουσία ο ένας του άλλου. Είναι αλήθεια ότι αυτές τις μέρες αναμένουμε να ακούσουμε περισσότερο για τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσουν οι αρχές για τις εκκλησίες. Θέλουμε να μάθουμε πότε θα μπορέσουμε να γυρίσουμε σε μια σχετική κανονικότητα. Για να μπορέσουμε να μαζευόμαστε όπως παλιά. Για να μπορέσουμε να ψέλνουμε όλοι μαζί όπως παλιά. Για να έχουμε δραστηριότητες στην εκκλησία μας όπως παλιά. Για να τρώμε μαζί κεράσματα, να πιούμε ένα καφέ μαζί και να έχουμε ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ μας όπως παλιά. Το ερώτημα όμως που έρχεται στο μυαλό μου είναι όταν γίνει αυτό, όταν επιστρέψουμε όλοι σε κάποια σχετική κανονικότητα, εμείς θα είμαστε απλά η εκκλησία που ήμασταν όπως παλιά? Αυτό είναι το ζητούμενο? Αυτό είναι κάτι που πραγματικά θέλουμε? Θέλω να πιστεύω πως η εκκλησία εδώ στο Ηράκλειο, όπως και η εκκλησία εκεί στη Γλυφάδα, δεν θα επιστρέψει το ίδιο, αλλά θα επιστρέψει διαφορετική, αλλαγμένη, ανανεωμένη από τις εμπειρίες και τις δυσκολίες που πέρασε αυτούς τους μήνες. Τώρα για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε μια καθοδήγηση, κάποια έμπνευση από το Λόγο του Θεού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχουμε αυτό. Στην πρώτη επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο βλέπουμε κάποια στοιχεία, κάποια πληροφορία που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το επιχείρημα. Αυτή είναι μια επιστολή που περιγράφει κατεξοχήν τον τρόπο με τον οποίο το έργο μέσα στην Εκκλησία θα πρέπει να εκτελείται. Ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, μέσω των προβλημάτων και μέσα από τα εμπόδια. Σήμερα θα κοιτάξουμε το πρώτο κεφάλαιο αυτής της επιστολής και θα εξετάσουμε τα λόγια του Παύλου προς τον Τιμόθεο για να λάβουμε κι εμείς μια καθοδήγηση αλλά και μια πνευματική έμπνευση και ενθάρρυνση για να προχωρήσουμε μπροστά. Η πρώτη επιστολή και η δεύτερη επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο, καθώς και η επιστολή προς τον Τίτο, ονομάζονται οι ποιμαντορικές επιστολές του Παύλου. Ονομάζονται έτσι επειδή γράφτηκαν από τον Παύλο προς τον Τιμόθεο και προς τον Τίτο, 2 άτομα, τα οποία είχαν την ευθύνη να ποιμάνουν κάποιες εκκλησίες. Το περιεχόμενο των επιστολών αυτών είχε να κάνει με το πώς αυτά τα άτομα, με τις ποιμαντορικές αρμοδιότητές τους, έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις διάφορες καταστάσεις και να προσεγγίσουν το έργο τους. Ο Τίτος φυσικά ήταν στην Κρήτη και ο Τιμόθεος στην Έφεσο. Εμείς σήμερα διαβάζουμε αυτές τις επιστολές για να λάβουμε κι εμείς κάποια πληροφορία όσον αφορά την εκκλησιαστική ζωή, την διδασκαλία και το πώς καλούμαστε να ζούμε μέσα σε αυτήν την κοινωνία που ονομάζεται Εκκλησία. Μπορούμε να φανταστούμε στα αρχαία χρόνια πώς διαβάζανε αυτές τις επιστολές. Τότε δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού σε έντυπη μορφή όπως είναι σήμερα. Αλλά υπήρχαν αυτές οι επιστολές, οι οποίες όταν στάλθηκαν αντιγραφότανε και διάφοροι ταξιδιώτες που πηγαίνανε από πόλη σε πόλη, πιστοί άνθρωποι που επισκεπτότανε τις εκκλησίες στις διάφορες πόλεις, τα φέρναν μαζί τους. Επισκεπτότανε τις ομάδες στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στη Μικρά Ασία και στη Ρώμη και ερχότανε και λέγανε «Να, έχω αντίγραφο της επιστολής του Παύλου, ας το διαβάσουμε να δούμε τι λέει». Και εμείς σήμερα μπορούμε να ανοίξουμε αυτές τις επιστολές και να τις ανοίξουμε με το ίδιο ενθουσιασμό, με την ίδια λαχτάρα,
να ακούσουμε και να καταλάβουμε αυτά τα θεόπνευστα λόγια. Τώρα, η πρώτη επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο γράφτηκε και οι περισσότεροι σχολιαστές συμφωνούν ότι ήταν η τελευταία επιστολή του που έγραψε. Την έγραψε όταν ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη, μεταξύ το 64 και 65 μετά Χριστόν. Η επιστολή γράφτηκε προς τον Τιμόθεο, ο οποίος, όπως είπαμε, ήταν στην Έφεσο, ήδη ήταν εκεί για 4 χρόνια. Και ο Παύλος τον συμβουλεύει για το ποιμαντορικό του έργο στην εκκλησία εκεί. Αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα γενικό τίτλο στο ύφος και στο περιεχόμενο όλης της επιστολής, αλλά ειδικά και του πρώτου κεφαλαίου που θα κοιτάξουμε σήμερα, θα λέγαμε ότι ο Παύλος ουσιαστικά παραδίδει την δάδα του έργου στον Τιμόθεο και τον ενθαρρύνει, τον παροτρύνει να παραμείνει πιστός μέσα στις δυσκολίες. Είναι ένα ξεκάθαρο κάλεσμα να συνεχίσει το έργο του Ευαγγελίου παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο θα δούμε ότι διακρίνει και ολόκληρη την επιστολή. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο έρχεται και μας σήμερα, ένα μήνυμα που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Θα διαβάσουμε λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο, αλλά πριν διαβάσουμε ας πούμε 2 λόγια προσευχής στον Κύριο για να μας καθοδηγήσει στην κατανόηση. Κύριε μας, καθώς ανοίγουμε τον Λόγο Σου, καθώς σκύβουμε πάνω από αυτό το θησαυρό που μας έχεις χαρίσει, σε παρακαλούμε Εσύ να ανοίξεις τα μάτια μας, να ανοίξεις την καρδιά μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα, να καταλάβουμε τα λόγια, να τα κάνουμε δικά μας προσωπικά λόγια, τα οποία έρχονται απευθείας από Σένα σε μας. Τα λόγια αυτά ας μπουν βαθιά στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες, ζητάμε να φέρουν καρπό και να φέρουν αποτέλεσμα στην πνευματική πορεία της ζωής μας. Προσευχόμαστε στο ένδοξο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Εσένα όταν σκέφτομαι και τη θυσία στο Γολγοθά, σταματώ με δέος μπροστά στο δώρο αυτό, πάλι γι' αυτό τραγουδώ. Ελέος σου θα τραγουδώ. Τη ματιά μου εκεί στο σταυρό, για το αίμα σου που καθαρίζεις ευνομονώ. Πάλι σε δοξάζω, πάλι εσένα ευχαριστώ. Τώρα πια στη δόξα είσαι εκεί ψηλά, στον ουρανό που μια μέρα θα'ρθώ. Μα για τώρα μου αρκεί η χάρη σου, πάλι γι' αυτή τραγουδώ. Τη χάρη σου θα τραγουδώ. Πάλι ρίχνω τη ματιά μου εκεί στο σταυρό, θέμα σου που καθαρίζεις ευνομονώ. Πάλι σε δοξάζω, πάλι εσένα ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Ιησού. Σε ευχαριστώ για το αίμα στο σταυρό, σε ευχαριστώ Ιησού. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Ιησού.
ευχαριστώ για θέμα στο σταυρό. Σε ευχαριστώ Ιησού. Και πάλι τη ματιά μου στρέφω στον ουρανό για όσα θα πληρώνω μίσος ευγνωμονώ. Πάλι σε δοξάζω, πάλι εσένα ευχαριστώ. Και πάλι τη ματιά μου στρέφω στον ουρανό για όσα θα κληρώνω μίσος ευγνωμονώ. Πάλι σε δοξάζω, πάλι εσένα ευχαριστώ. Πάλι εσένα ευχαριστώ. Πνοή και κέρδο.
Επιστολή προς τον Τιμόθεο, πρώτο κεφάλαιο. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με την υπόσχεση της ζωής που υπάρχει στον Ιησού Χριστό, προς τον Τιμόθεο, το αγαπητό μου παιδί, ήθε να είναι χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίο λατρεύω από προγόνων, με καθαρή συνείδηση, ότι αδιάκοπα σε θυμάμαι στις δεήσεις μου νύχτα και μέρα, επιποθώντας να σε δω, καθώς θυμάμαι τα δάκρυά σου, για να γεμίσω από χαρά, ανακαλώντας τη μνήμη μου την ανυπόκριτη πίστη που είναι μέσα σου, η οποία πρώτα κατοίκησε στη γιαγιά σου, Λοΐδα, και στη μητέρα σου, Ευνίκη. Είμαι δε πεπισμένος ότι και μέσα σε σένα. Για την οποία αιτία σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που είναι μέσα σου με επίθεση των χεριών μου. Επειδή ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού. Να μην τραπείς λοιπόν για τη μαρτυρία του Κυρίου μας, ούτε για μένα τον φυλακισμένο, για χάρη του, αλλά να συγκακοπαθήσεις μαζί με το Ευαγγέλιο, με τη δύναμη του Θεού, ο οποίος μας έδωσε και μας κάλεσε με Άγια Κλίση, όχι σύμφωνα με τα έργα μας, αλλά σύμφωνα με την δική του πρόθεση και χάρη, που δόθηκε σε μας εν Χριστώ Ιησού προαιώνια. Φανερώθηκε όμως τώρα διαμέσου της επιφάνειας του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος αφενός μεν κατήργησε τον θάνατο, αφετέρου δε έφερε σε φως τη ζωή και την αυθαρσία διαμέσου του Ευαγγελίου, στο οποίο εγώ τάχθηκα κήρυκας και Απόστολος και δάσκαλος των εθνών, για την οποία αιτία και πάσχω αυτά. Όμως δεν ντρέπομαι, επειδή ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Να κρατάς το υπόδειγμα των υγεωνόντων λόγων που άκουσες από μένα με πίστη και αγάπη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό. Φύλαξε την καλή παρακαταθήκη διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα μας. Το ξέρεις ότι με αποστράφηκαν όλοι αυτοί που είναι στην Ασία, από τους οποίους είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος στην οικογένεια του Ονησιφόρου, επειδή πολλές φορές με παρηγόρησε και δεν ντράπηκε την αλυσίδα μου. Αλλά όταν ήρθε στη Ρώμη, με αναζήτησε με πολύ ενδιαφέρον και με βρήκε. Ήθε ο Κύριος να του δώσει να βρει έλεος από τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη. Και όσες διακονίες έκανε στην Έφεσο, εσύ ξέρεις καλύτερα. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Όποιος έχει τζάκι στο σπίτι θα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η φωτιά. Αν όχι τζάκι, τότε ίσως κάποια φωτιά που ανάβουμε σε ξυλόσωμπα ή όταν πάμε κάμπινγκ ή όταν ψήνουμε ή όταν απλά καίγουμε κλαδιά. Όσοι έχουν ασχοληθεί ξέρουν ότι για να ξεκινήσει φωτιά χρειάζονται ξύλα, χρειάζεται προσάναμα και χρειάζεται κάποια σπίθα ή φλόγα από σπίρτο ή αναπτήρα. Όλα αυτά μαζί θα κάνουν μια μεγάλη φωτιά. Ωστόσο, όσο περνάει η ώρα, καθώς καταναλώνονται τα ξύλα, οι φλόγες χαμηλώνουν. Η θερμότητα μειώνεται και μετά από λίγο μπορεί να σβήσει εντελώς η φωτιά. Για να συνεχίσει η φωτιά χρειάζεται καύσιμα. Χρειάζεται να αναπληρώνονται τα ξύλα για να ξαναφουντώσει η φωτιά, ώστε η φλόγα να παραμείνει. Η χριστιανική ζωή είναι κάπως έτσι. Μπορεί να εκπέμπουμε το φως του Χριστού γύρω μας, αλλά με το χρόνο, αν την αφήσουμε αυτήν την φωτιά χωρίς να κάνουμε τίποτα, αυτή η φλόγα μπορεί να χαμηλώσει. Η επιθυμία μας για να υπηρετήσουμε τον Θεό μπορεί να μειωθεί. Η λαχτάρα μας για να ακολουθήσουμε τον Ιησού μπορεί να εξαφανιστεί.
προβλήματα και δυσκολίες μπορούν να μας αποθαρρύνουν και να αλλάξουν τις προτεραιότητες στη ζωή μας. Και μετά από λίγο μπορεί να νιώθουμε ότι χάσαμε το δρόμο μας. Ο Παύλος εδώ ενθαρρύνει τον Τιμόθεο να κρατήσει αυτή τη φλόγα αναμένη, να διατηρήσει το ζήλο του παρόλο των δυσκολιών. Και τον ενθαρρύνει να το κάνει αυτό με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα λέει, κοίτα προς τα πίσω, στο παρελθόν, να δεις τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου τότε. Δεύτερον λέει, να αναγνωρίσεις την προσωπική σου ευθύνη για να εκτελέσεις το έργο που σου δόθηκε. Και τρίτο λέει, φύλαξε την καλή παρακαταθήκη του Θεού. Και θα δούμε το κάθε ένα από αυτό, από αυτά, τι σημαίνει για μας σήμερα. Πρώτα απ' όλα ο Παύλος λέει, κοίτα προς τα πίσω, κοίτα στο παρελθόν. Κοίταξε να δεις και θυμήσου τι έγινε, τι περάσαμε μαζί, τι έκανε ο Θεός στη δικιά σου ζωή. Ο Παύλος ανατρέχει σε γεγονότα του παρελθόντος και θυμάται πράγματα που έγιναν όταν ήταν μαζί με τον Τιμόθεο και τα σκέφτεται με χαρά και με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Στο εδάφιο 3 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίο λατρεύω από προγόνων με καθαρή συνείδηση, ότι αδιάκοπα σε θυμάμαι στις δεήσεις μου νύχτα και μέρα. Για τον Παύλο αυτά τα πράγματα που περάσαν μαζί ήταν πολύ σπουδαία. Ο Τιμόθεος ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο πέρασε πολλές περιπέτειες, μεγάλους αγώνες, αλλά τα πέρασαν όλα αυτά μαζί. Και υπάρχουν άλλα στοιχεία που μας δείχνει ότι ο Παύλος του θυμίζει διάφορα από το παρελθόν. Λέει, επιποθώ να σε δω, καθώς θυμάμαι τα δάκρυά σου, για να γεμίσω από χαρά, ανακαλώντας τη μνήμη μου την ανυπόκριτη πίστη που είναι μέσα σου, η οποία πρώτα κατοίκησε στη γιαγιά σου και στη μητέρα σου. Είμαι δε πεπισμένος ότι είναι μέσα και σε σένα. Με τα λόγια αυτά βλέπουμε την βαθιά σχέση που είχαν μεταξύ τους και βλέπουμε πως ο Παύλος τονίζει στον Τιμόθεο να σκεφτεί το τι έργο έκανε ο Θεός στη ζωή του. Ας χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της φωτιάς που είπαμε στην αρχή. Ο Παύλος ουσιαστικά λέει, θυμήσου όταν ξεκίνησε αυτή η φωτιά και άρχισε να κατακαίει τα πάντα μέσα σου. Πώς ένιωσες, τι έζησες όταν ο Χριστός άλλαξε τη ζωή σου. Και στο εδάφιο 6 συνεχίζει και λέει, για την οποία αιτία σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που είναι μέσα σου με επίθεση των χεριών μου. Μέσα από την ανάμνηση του παρελθόντος, ο Παύλος προσπαθεί να διαγείρει μια ανανεωμένη, αναζωπυρωμένη ενθάρρυνση στον Τιμόθεο. Αναζωπύρωσε, λέει, το χάρισμα του Θεού που είναι μέσα σου με την επίθεση των χεριών μου. Μην αφήνεις τίποτα να σβήσει τη φωτιά. Μην αφήνεις τις συνθήκες της ζωής, τα προβλήματα, ίσως την υγεία σου, τα θέματα της εργασίας σου, τα οικογενειακά προβλήματα. Μην αφήνεις καν την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα να σβήσουν τη φλόγα που ανάφτηκε μέσα σου. Αναζωπύρωσέ το συνέχεια. Και εδώ είναι που ξεκινάει ο Παύλος με μία σειρά από προτροπές που οδηγούν στην δεύτερη προτροπή του Παύλου, που είναι μην αγνοήσεις την προσωπική σου ευθύνη που έχεις να εκτελέσεις το έργο που σου δόθηκε. Ποια είναι τα πράγματα που μπορούν να μας αποτρέψουν από το να εκτελέσουμε το έργο που ο Θεός, ο Κύριος μας έχει δώσει? Αυτά είναι φόβος, ντροπή και βάσανα, δυσκολίες. Στο εδάφιο 7 συνεχίζει ο Παύλος και λέει, επειδή ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού. Με την δύναμη που μας έχει δώσει ο Κύριος μπορούμε να προχωρήσουμε αψηφώντας τον φόβο. Ας μην ξεχάσουμε ότι ο Θεός μας έχει εξοπλίσει με τις δικές του δυνάμεις και μας έχει αναθέσει ένα έργο. Και το έργο αυτό είμαστε εμείς ως εκκλησία υποχρεωμένοι να τελέσουμε. Όχι μόνο υποχρεωμένοι, αλλά είναι προνόμιό μας να το τελέσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε δεν μπορώ, ή Κύριε δεν έχω την ικανότητα, ή Κύριε φοβάμαι.
Επειδή ο Θεός ήδη μας έχει δώσει όλα τα εφόδια που έχουμε ανάγκη να το εκτελέσουμε. Μας έχει δώσει ένα πνεύμα δύναμης, αγάπης και σοφρονισμού. Αλλά εκτός από τον φόβο υπάρχει και η ντροπή που μπορεί να μας εκτροχιάσει. Στο εδάφιο 8 λέει ο Παύλος να μην ντραπείς για τη μαρτυρία του Κυρίου. Και μας κάλεσε με άγια κλίση, λέει ο Παύλος. Όχι σύμφωνα με τα έργα τα δικά μας, αλλά σύμφωνα με την δική του πρόθεση και χάρη. Γιατί να μην τραπώ? Θυμήσου, λέει, ότι μας κάλεσε όχι σύμφωνα με αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε, με τις δικές μας αδύναμες ικανότητες, αλλά σύμφωνα με αυτό που μπορεί αυτός να κάνει. Και μας θυμίζει στα επόμενα εδάφια για αυτό που έκανε ο Χριστός. Φανερώθηκε στο εδάφιο 10, τώρα διαμέσου της επιφάνειας του σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος αφενός μεν κατήργησε το θάνατο, αφετέρου δε έφερε σε φως τη ζωή και την αυθαρσία διαμέσου του Ευαγγελίου. Το ότι κατάργησε το θάνατο, το ότι έφερε σε φως τη ζωή και την αυθαρσία, είναι γεγονότα για τα οποία δεν μπορούμε να ντραπούμε. Αντίθετα, είναι πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Ο Θεός μας έχει σώσει μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά και ο Θεός μας κάλεσε σε μια ιερή κλίση, σύμφωνα με τον σκοπό και τη χάρη του Θεού. Έχουμε έναν στόχο και αυτό είναι να ζήσουμε για τον Χριστό. Όπως λέει και ο συγγραφέας της επιστολής προς τους Εβραίους, ας τρέχουμε, λέει, με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας, αποβλέποντας στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Αν το βλέμμα μας είναι καρφωμένο στο πρόσωπο του Ιησού, θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε να αναζωπυρώνουμε την πνευματική φωτιά μέσα μας, αψηφώντας τον φόβο και διαλύοντας την ντροπή. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ο πόνος και οι δυσκολίες και το να υποφέρουμε είναι πράγματα που επίσης μπορούν να μας αποτρέψουν από την ευθύνη μας να διακηρύττουμε τον Ιησού Χριστό ως Εκκλησία και να ζούμε για Αυτόν. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Μας το εξηγεί αυτό στο εδάφιο 12, όπου λέει «για τα οποία αιτία και πάσχω, όμως δεν ντρέπομαι επειδή ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα». Παρόλο που πάσχω, παρόλο που είμαι στη φυλακή, παρόλο που υπέφερα τόσο πολύ για το μήνυμα το οποίο διακηρύττω, το λέει ο Παύλος, ξέρω σε ποιον πίστεψα. Ξέρω ποιος είναι αυτός. Ξέρω τη δύναμή του, την αγάπη του, την ελευθερία που προσφέρει, τη σωτηρία που χαρίζει. Ξέρω τις υποσχέσεις του. Ξέρω ότι με φυλάει, με προστατεύει και με παρηγορεί. Παρόλο που πάσχω, παρόλο που πονάω, το γεγονός ότι ξέρω σε ποιον πίστεψα μου αρκεί, λέει ο Παύλος. Με ικανοποιεί, με ολοκληρώνει. Και στο εδάφιο αυτό αναφέρει και κάτι άλλο. Λέει, ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Και συνεχίζει για αυτήν την παρακαταθήκη στο εδάφιο 13 και 14. Λέει, να κρατάς το υπόδειγμα των υγιεννοώντων λόγων που άκουσες από μένα με πίστη και αγάπη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό. Φύλαξε την καλή παρακαταθήκη διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα μας. Και εδώ είναι το τρίτο σημείο που μας ζητάει. Τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το έργο μας ως Εκκλησία, να κρατήσουμε, να φυλάξουμε την καλή παρακαταθήκη. Αυτή η παρακαταθήκη είναι τα λόγια που άκουσε ο Τιμόθεος από τον Παύλο. Είναι το Ευαγγέλιο. Είναι η αλήθεια. Είναι αυτό που εμείς σήμερα έχουμε σε έντυπη μορφή. Το Λόγο του Θεού.
Αυτή είναι η παρακαταθήκη, ο θησαυρός μας, η κληρονομιά μας. Πώς θα την φυλάξουμε? Μέσα στην καρδιά μας. Πώς μπαίνει μέσα στην καρδιά μας? Διαβάζοντας και μελετώντας. Μια από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης ώστε να αποκτήσουμε πάθος και λαχτάρα για τον Θεό είναι ο Λόγος Του. Αν η πνευματική μας φωτιά έχει μειωθεί, αν είναι έτοιμη να σβήσει λόγω των προβλημάτων, λόγω της πανδημίας, λόγω οτιδήποτε άλλο που υπάρχει στη ζωή μας, ας διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και ας υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού. Όπως κάποτε είπε κάποιος, αν ανήκουμε στο Χριστό, είμαστε ασφαλείς, είναι γεγονός. Αλλά αν παραλείψουμε να μελετάμε το Λόγο του Θεού, η εμπιστοσύνη μας σε αυτή την ασφάλεια μειώνεται. Ξέρω ότι όταν παλεύω, όταν αγωνίζομαι και υποφέρω, είναι ο Λόγος του Θεού που με κρατάει. Είναι ο Λόγος του Θεού που με εμπνέει και με βοηθάει να επιμείνω. Γι' αυτό ο Παύλος ζητάει να κρατάει το υπόδειγμα των λόγων και να φυλάξει την παρακαταθήκη διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Ο Λόγος του Θεού είναι κάτι πολύ περισσότερο από μελάνι σε ένα κομμάτι χαρτί. Είναι ζωντανό και δυνατό. Όσο περισσότερο το κρατάμε, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το πάθος μας για τον Θεό. Καθώς γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, γράφει και σε μας σήμερα. Και μας λέει, μείνε σταθερός, μείνε πιστός, επίμενε μέσα από τις δυσκολίες. Συνέχισε το έργο του Ευαγγελίου, αψηφώντας τις δυσκολίες, τον φόβο, την ντροπή, τα βάσανα που μπορεί να ζεις. Και πώς θα το κάνουμε αυτό, μας λέει ο Παύλος ξεκάθαρα. Πρώτα βλέποντας προς τα πίσω, για να θυμηθούμε την πρώτη φλόγα της πίστης, αυτά που αρχικά έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Δεύτερο, θα θυμηθούμε την ευθύνη μας, να αναγνωρίσουμε ότι καλούμαστε να εκτελέσουμε το έργο, ακόμα και αν υπάρχει φόβος, ακόμα και αν υπάρχει ντροπή, ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες, διότι ο Κύριος μας έχει εξοπλίσει ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Και μας ζητάει να κρατήσουμε αυτή την Θεία Άγια Φωτιά αναμένη μέσα μας. Και τρίτο, θα το κάνουμε αυτό φυλάτοντας την παρακαταθήκη του Θεού, τον Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Έτσι, ανεξάρτητα από το τι περνάμε, τι βιώνουμε, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, είτε προκαλούνται από την πανδημία, είτε προκαλούνται από άλλα ζητήματα προσωπικά, έτσι θα καταφέρουμε να μείνουμε πιστοί, να επιμείνουμε στο έργο, ανεξάρτητα από το τι γίνεται γύρω στη ζωή μας. Ο Θεός πραγματικά μας έχει εξοπλίσει με δυνάμεις πολύ πέρα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και αυτές οι δυνάμεις είναι διαθέσιμες για μας. Καλούμαστε να τις χρησιμοποιήσουμε. Καλούμαστε να περνάμε χρόνο μαζί Του, σε προσευχή, σε μελέτη και να περνάμε χρόνο ζητώντας, εξητώντας από Αυτόν όλα τα εφόδια τα οποία ήδη πρόθυμα και ελεύθερα χαρίζει σε μας. Καλούμαστε απλά να τα αξιοποιήσουμε στη ζωή μας. Ας μας διδάξει, ας ζητήσουμε να μας διδάξει και να μας εκπαιδεύσει σε αυτό, έτσι ώστε ως Εκκλησία να μπορούμε μέσα από τις δυσκολίες της πανδημίας, μέσα από τους περιορισμούς των μέτρων, να εκτελέσουμε αποτελεσματικά το έργο που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός θα ευλογήσει το Λόγο Του και μακάρι τα λόγια αυτά να μπουν βαθιά στην καρδιά μας και να φέρουν καρπό. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε επειδή εσύ δεν μας αφήνεις ποτέ. Είσαι πάντα δίπλα μας, κοντά μας, μας κρατάς από το χέρι, μας οδηγείς και εμείς, Κύριε, ζητάμε να μας βοηθήσεις, να στοιχιστούμε πίσω από σένα, να προπορεύεσαι εσύ και εμείς να ακολουθούμε
και μάθε μας, εκπαίδευσέ μας να αξιοποιούμε τα εφόδια αυτά που μας έχεις δώσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θυμόμαστε το τι έκανε στη ζωή μας στο παρελθόν, ώστε να ενθαρρυνθούμε. Θα μας βοηθήσεις να αντιμετωπίζουμε τον πόνο, τον φόβο, την τροπή μέσα στην καθημερινότητά μας. Και τρίτο, βοήθησέ μας πάντοτε να φυλάτουμε τη δικιά σου παρακαταθήκη, το δικό σου λόγο βαθιά στην καρδιά μας και καθημερινά να φέρνει καρπό πνευματικό στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, σε δοξάζουμε και σε λατρεύουμε, καθώς προσευχόμαστε στο ένδοξο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αγαπητά αδελφιά, σας αγαπάμε πολύ και χαιρόμαστε πάντοτε όταν έχουμε την ευκαιρία να συναντιόμαστε, να επικοινωνούμε. Προσευχόμαστε για σας και ζητάμε και εμείς να προσεύχεστε κι εσείς για μας. Ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια. Σ' αγαπά και σε κρατά.